Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και με την Εκκλησία. Εγώ ήμουν άνθρωπος της Εκκλησίας, υπήρξα και κατηχητής στα νεανικά μου χρόνια. Έχω στενοχωρηθεί με κάποιους ιεράρχες οι οποίοι μιλούν ότι δεν μπορεί να γίνεται γάμος μεταξύ παραφύση καταστάσεων κλπ. Ποιος του ζήτησε να γίνει γάμος? Για συμβολιογραφική πράξη δεν ομιλούμε? Θα υποχρεώνει την Εκκλησία να κάνει γάμο, να ευλογήσει γάμον? Και η Εκκλησία μου φαίνεται ότι, ελπίζω όχι όλοι οι ιεράρχες, πρέπει να ζει το μεσαίωνά της, μέσα στο φανατισμό της η Εκκλησία. Δεν το περίμενα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον όπως επίσημοι θεολόγοι την εκπροσωπούν, είναι εκκλησία πρόοδου. Δεν είναι εκκλησία οπισθοδρόμησης. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι ιεράρχες που μιλούν για γάμους είναι εκτός τόπου και χρόνου. Βεβαίως ακούγονται κάποιοι συνήθεις ιεράρχες που ακροδεξιίζουν. Αυτοί είναι οι συνήθως κραυγάζοντες. Αλλά έστω και αυτοί, επειδή είναι ιεράρχες και επειδή είναι σε μεγάλες περιοχές, έπρεπε να προσέχουν. Δεν μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και δεν μπορεί να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι θλιβερό η Εκκλησία της Ελλάδος να μην αντιλαμβάνεται ότι εδώ πρόκειται για να παίρνει ένα στη σύνταξη του συντρόφου του ή να παίρνει το σπίτι του όταν αποθνίσκει. Είναι θλιβερό να μην το αντιλαμβάνεται η Εκκλησία αυτό το πράγμα και να ομιλεί για γάμο. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για την υιοθεσία, όπου και αν γύρισα, όπου και αν βρέθηκα, μου δήλωσαν ότι την υιοθεσία δεν πρέπει να την περάσουμε. Και δηλώνω στο Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να γίνει ούτε εμέσως ούτε πλαγίως. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, διότι αν υπάρχουν σημεία που επιτρέπουν παρερμηνίες, αυτό προσβάλλει τα χριστιανικά ήθη, τα οποία πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Και από το μικρόφωνο αυτό δηλώνω την ευσέβεια την προσωπική μου και το σεβασμό μου προς την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε το νομοσχέδιο αυτό για τη συμβίωση, γιατί λύνει κληρονομικά και αστικά προβλήματα Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό το στηρίζουμε το νομοσχέδιο και μόνον.